Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο που έχουμε τόσο κόσμο, έχουμε παιδιά. Ο σκοπός μας δηλαδή τα παιδιά και ο σκοπός του πράγματος που κάναμε. Θα μου επιτρέψεις να ξεχάσω κάποιον, έχω ξεχάσει το γαλαζάκι μου, αλλά ό,τι θυμηθώ θα πω. Λοιπόν, όταν ξεκίνησε, όταν αποφάσισα να γυρίσω στα Πάτρια εδάφη στην Ιμενίτσα μετά από πολλά χρόνια, ένα από τα πράγματα που τα οποία έχω στο μυαλό μου ήταν να κάνουμε εκδόσεις παραμυθιών. Και αν το πάρουμε και ότι το πιο γνωστό, ένα από τα πιο γνωστά μου παραμύθια είναι η Τίγρη, η Τίγρη του Δώρα, συμβολίζεται πάρα πολύ καλά με το κομμάτι του ονόματος του χώρου, του κέντρου μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους συμμετείχαν σε αυτούς. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε περίπου πριν ένα χρόνο μαζί με τη Μαρία του Πάσχου, την οποία είμαστε έχουμε τη χαρά του να έχουμε πάλι στην πόλη μας. Σκοπός του εγχειρήματος αυτού είναι να κάνουμε παραμυθιά που θα βοηθούν τους γονείς να είναι πιο εύκολη καθημερινότητά τους, δηλαδή να μην υπάρχει και συγκεκριμένη όσο το δυνατόν περισσότερο είναι υπόλοιπο. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Μαρία, τη Πάσκου, την πρώην συνεργάτη ψυχολόγων του γραφείου. Συνεχίζουμε να έχουμε συνεργασία έστω και από μακριά. Πραγματικά νιώθω πολύ περήφανος που συνεργάστηκα μαζί της, που ανέλαβε όλο αυτό το πράγμα να το κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ την εικονογράφο μας, την Ναταλία, την Πάγουρα, η οποία και αυτή έχει καταγωγή από εδώ και εργάζεται όμως στην Αθήνα, αυτό είναι το Βαγούρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Αναστασία της Μυρόγλου, που βοήθησε σε όλο αυτό, ανέχθηκε την κρίνια από όλες αυτές τις μέρες. Όταν ξεκινάει ένα κύκλο, μαθαίνεις και πάρα πολλά πράγματα. Η Αναστασία, το μεταφυλακό της είναι στα παιδικά παραμύθια και αυτό μας βοήθησε να προχωρήσουμε όλα αυτά ακόμα πιο καλά. Να ευχαριστήσω την Δώρα την Τάση, την καινούργια μας τη συνεργάτη, η οποία είναι και επικίνδυνα παραμύθια. Να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς, τον ιδιωτικό σταθμό Disneyland της κυρίας Μισκίνη, την κόκκινη προσκήνη και την ώρα του Βουτρίου, τον Αντώνη Παπαδάπουλου, το ράδιο Ιδουμενίτσα, την Θεσσαλονίκη και φυσικά το φίλο μας και το επιχειρήν και τον Βασίλη Παπά που μας βοηθά γενικώς με το κομμάτι της τεχνολογίας. Τώρα θα σας χαρακώσω τον προλόγο στην κυρία Πάσχου να σας πει γιατί ακριβώς κάνουμε αυτό και ποιος ακριβώς ήταν ο σκοπός του. Μια μικρή ιστορία θέλω να πω, όχι παραμύθι, μια αληθινή ιστορία. Κάποτε είχαμε χειροκροτήσει μια γυναίκα τον Αϊνστάιν, τι θα έπρεπε να κάνει για να γίνει το παιδί της εξυπνότερο και περισσότερο δημιουργικό. Και ο Αϊνστάιν της είχε απαντήσει, κυρία μου, να σας πω, διαβάστε παραμύθια. Η γυναίκα συγκεκριμένη μητέρα δεν είχε μείνει ευχαριστημένη από την απάντηση. Ήδη θα είχε διαβάσει πάρα πολλά παραμύθια στο παιδί της. Και επέμενε, τον ξαναρώτησε, μα πείτε μου κάτι πιο πρωτότυπο, τι θα έπρεπε να κάνω για να βοηθήσω το παιδί μου να γίνει πιο έξυπνο. Και της απάντησε κατηγορηματικά, κυρία μου, διαβάστε του περισσότερα παραμύθια, πολλά περισσότερα. Με αυτόν τον τρόπο έτσι ήθελα και εγώ να σας πω για τη σημασία του παραμυθιού στη ζωή ενός παιδιού, που πραγματικά το βοηθά στο να καλλιεργήσει το πνεύμα του, το βοηθά στο να αναγνωρίσει τα συναισθήματά του, στο να λύσει προβληματισμούς του, να ξεφύγει από αδιέξοδα μέσα από το παραμύθι και πολλές φορές να καταπολεμήσει και φοβίες του, να ξεπεράσει φοβίες του. Ένα τέτοιο παραμύθι είναι και το σημερινό αυτό που παρουσιάζουμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Αφορά μια φοβία, το φόβο του παιδιού στο σκοτάδι, που είναι πολύ συχνή σε μικρές ηλικίες, πολλά παιδιά δεν έχουν. Και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να ταυτιστεί το παιδί με την ηρωίδα του παραμυθιού και να ξεπεράσει το φόβο του αυτό. Όλο αυτό έχει γίνει με πολύ αγάπη. Αρχικά...
Ναι, συγγνώμη. Αρχικά στα πλαίσια ενός γραφείου λοιπόν έγινε αυτό. Αλλά έπειτα θέλαμε πάρα πολύ να το μοιραστούμε και μαζί σας και να το εντάξουμε και στις βιβλιοθήκες των παιδιών σας, μαζί με όλα τα υπόλοιπα παραμύθια. Ελπίζουμε να σας αρέσει και να το αγκαλιάσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ, πάρα πολύ. Ευχαριστώ και όλους όσους συνεργάστηκαν σε αυτό. Ευχαριστώ. Πριν προχωρήσουμε στην αφήγηση του παραβιβλίου, θα ήθελα να αναφέρω που ξέρω για την ξένασα και την βοήθεια της ειδικής της κοινωνίας όλο αυτό, αλλά επιπλέον αυτό το οποίο πρέπει να έχετε στο μυαλό σας είναι ότι με την αγορά κάθε παραβιβλίου το 1 ευρώ του ποσού δίνεται στο Σύλλογο Νέων Κοινωνιών, στο ΓΙΒ. Έτσι, να είστε καλά.